Τι ενδιαφέρονται να ξεκινήσουμε από εσάς, πώς βλέπετε τα πράγματα να εξελίσσονται στον τομέα της οικονομικής ενεργειακής κρίσης? Μία βασική παράμετρος ήταν να δούμε τι θα συμβεί με τις κυρώσεις τις οποίες περιμέναμε το Σαββατοκύριακο σε σχέση με το SWIFT και κατά πόσο πολλές από τις ρωσικές εταιρείες και τις τράπεζες θα αποκοπούν από το παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα. Αυτό που είδαμε είναι ότι αρκετές από τις ενεργειακές τράπεζες έχουν εξαιρεθεί από αυτή την καταιγίδα των κυρώσεων, αν θέλετε, τουλάχιστον σε σχέση με τις ευρωπαϊκές αγορές, με τις αγορές της Ασίας επίσης, δηλαδή πολλές συναλλαγές με την Κίνα συνεχίζουν να γίνονται κανονικά. Και αυτό βοήθησε στο να μην έχουμε μεγαλύτερη κλιμάκωση των τιμών, παρότι βλέπουμε ότι οι τιμές ήδη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πετρέλαιο είναι στα 110 δολάρια το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στο Ολλανδικό hub έχουμε δει να έχει τεράστιες αυξομοιώσεις. Ήδη και μέσα σε μία μέρα μπορεί να ανεβαίνει 40 δολάρια, 40 ευρώ τη μεγαβατόρα και να κατεβαίνει πάλι εντός της ημέρας. Αλλά είναι πάλι σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Αυτό έχει μία αρνητική επίπτωση, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, στις ευρωπαϊκές ενεργειακές αγορές και πόσο μάλλον και στη χώρα μας, γιατί θα κρατήσει υψηλές τιμές ενέργειας γενικότερα για τους επόμενους μήνες. Είχαμε κάποιες ελπίδες να αποκλιμακωθεί λίγο η ενεργειακή κρίση όταν μιλάγαμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο μέσα στους επόμενους άμεσους μήνες, οπότε αναμέναμε όλη την τουριστική σεζόν και το καλοκαίρι οι τιμές θα είναι σε φυσιολογικά επίπεδα. Απλά πιστεύω δυστυχώς ότι με αυτές τις εξελίξεις αυτή η κρίση, αυτές οι υψηλές τιμές ενέργειας δυστυχώς μπορεί να κρατήσουν και για το καλοκαίρι και θα πρέπει και να βρούμε μετά. Τρόπο και μέτρα και για το καλοκαίρι. Και για το καλοκαίρι και για μετά ενδεχομένως. Δυστυχώς αυτή είναι η πορεία και η εξέλιξη των τιμών και της κατάστασης. Πιστεύω ότι η αποκλιμάκωση θα πάρει μήνες. Και πόσο θα πάμε, πού θα φτάσουμε? Τώρα διαβάζαμε στις εφημερίδες 112 δολάρια είναι το Brent. Το πετρέλαιο μπορεί να μην εκτοξευτεί πολύ περισσότερο, γιατί η αλήθεια είναι μια αγορά που είναι παγκόσμια. Έχει τρόπους διαφυγής, αν θέλετε, και εναλλακτικές οδούς. Είδαμε ότι πολλές χώρες τώρα αρχίζουν και απελευθερώνουν από θέματα τα οποία έχουν πετρελαίου, τα που βοηθούν από μόνα τους στην αποκλιμάκωση λίγο των τιμών, γιατί υπάρχει πλέον πετρέλαιο στην αγορά, είναι πιο εύκολο να βρεθεί. Το θέμα της αγοράς του φυσικού αερίου είναι λίγο πιο δύσκολο. Είναι μια πιο δύσκολη εξίσωση να λυθεί, γιατί μπορεί να μιλάμε για υγροποιημένο φυσικό αέριο, αλλά δυστυχώς είναι πολύ συγκεκριμένη η παραγωγή του υγροποιημένου φυσικού αερίου ανά τον κόσμο, οπότε δεν θα είναι εύκολο να αντικαταστήσουμε το αέριο αγωγού. Συνεπώς, οι επιδοματικές παρεμβάσεις αρκούν ή χρειάζεται και κάτι ακόμα να γίνει? Γιατί ακούμε την κυβέρνηση που λέει ότι για όσο χρειαστεί θα παρεμβαίνω. Μας είπε και ο κύριος Κρέκας, ο αρμόδιος υπουργός, ότι και για τον Μάρτιο θα έχουμε την αντίστοιχη παρέμβαση, επιδότηση από την κυβέρνηση προκειμένου να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά. Είναι αυτό αρκετό ή χρειάζεται κάτι ακόμα? Από πλευράς κυβέρνησης σίγουρα είναι σωστές οι κινήσεις, χρειάζεται να γίνει και φαντάζομαι ότι και η κυβέρνηση θα συνεχίσει να το κάνει για όσο καιρό χρειαστεί. Αλλά είναι μια σχετικά μικρή βοήθεια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά, γιατί πραγματικά οι τιμές είναι σε πάρα πολύ ψηλά επίπεδα. Δεν είναι στο χέρι της κυβέρνησης, έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες δυστυχώς μας οδηγούν σε αυτές τις τιμές που βλέπουμε τώρα. Και πού θα πάμε, κύριε καθηγητά? Δηλαδή, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από τον κόσμο που δικαίως, δικαιολογημένα, ανησυχεί. Μας στέλνουν για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τις αυξήσεις στα προϊόντα. Όλα αυτά θα φτάσουν. Δηλαδή, σε δύο μήνες, νομίζω, από την τιμή που βλέπουμε τώρα, σε δύο μήνες θα δούμε και τις πολύ μεγάλες αυξήσεις. Πού θα πάμε? Είναι μεγάλες οι πληθωριστικές πιέσεις. Θα πρέπει σίγουρα όλοι να σφίξουμε το στομάχι, θα έλεγα, γιατί δυστυχώς περνάμε μια νέα κρίση η οποία δεν είναι εύκολο να περάσει. Ακούσαμε και τον κύριο Μακρόν στο διάγγελμά του χθες προς τον γαλλικό λαό, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ αυτό περιέγραψε, ότι έρχεται πολύ μεγάλη πείνα. Εγώ έτσι το κατάλαβα το διάγγελμα του κύριου Μακρόν.
Είναι μεγάλη πίεση. Είδαμε ότι οι μικρές αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου είχαν ξεκινήσει με ένα κίνημα με τα κίτρινα γυλαίκα. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει αυτά τα επίπεδα για τα οποία έχει δημιουργηθεί το κίνημα εκείνο. Ναι. Και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή την κρίση αλόβητη, αν θέλετε. Αλλά δυστυχώς. Δύσκολο είναι αυτό που. Είναι δύσκολο. Δύσκολο. Για πάμε και στον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς, ποιες πιέσεις θα δεχτούμε? Πριν από ένα μήνα περίπου, κύριε Παυλόπουλε, είχα πει στην εκπομπή σας ότι ο πληθωρισμός είναι δεδομένο ότι θα ξεπεράσει το 7%. Ναι. Σήμερα, μετά το θέμα της Ουκρανίας, για μένα είναι το 8% του πληθωρισμού. Θα το δούμε πολύ σύντομα μέσα στο Μάρτιο. Και αυτό νομίζω δημιουργεί τεράστια προβλήματα και στα δημοσιακά και στις επιχειρήσεις. 8 αυτό το μήνα. Μέσα στο Μάρτιο, ναι, φαίνεται ότι η πίεση που θα δεχτούμε και η πίεση που υπάρχει στο ενεργειακό θα οδηγεί σε πολύ ψηλά τις τιμές. Θέλω να σας πω, εγώ αυτή τη στιγμή που μιλάω είμαι στη Νέα Υόρκη. Αν στη Νέα Υόρκη, λοιπόν, που είμαι αυτές τις μέρες, έχουν μια αύξηση των τιμών 15-20% που έχουν δική τους ενέργεια, φανταστείτε λοιπόν τι θα γίνει στη χώρα μας, όπου αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι το ενεργειακό θα είναι όλο το 2022, είναι συνδεδεμένο με το χρηματιστήριο, πόσο μάλλον από την πίεση που θα δεχτούμε από το θέμα που προκύπτει από το φυσικό αέριο από την Ουκρανία. Σας θυμίζω ότι στη χώρα μας το 45% της ενέργειας παράγεται από το φυσικό αέριο και άρα έχουμε μεγάλη εξάρτηση. Αυτό που μπορώ να σας πω ακόμα είναι τα μέτρα που ακούσα πολύ καλά από τον συνομιλητή είναι σημαντικά της κυβέρνησης και βοηθάνε. Μόνο πρέπει να το πούμε σε μια απλή γλώσσα. Χάνουμε 100 και παίρνουμε 40 πίσω. Το άλλο 60 πρέπει να βρουν τον τρόπο οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να το σώσουν. Ναι. Και βεβαίως η απάντηση το ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος, εάν δεν γίνει παρέμβαση, σημαίνει όμως και πολύ απλά ότι ο πληθωρισμός θα ξεπεράσει κάθε λογική στο επόμενο διάστημα. Και αυτό που φαίνεται καθαρά είναι ότι ένα μέρος, ειδικά μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει υποχρεώσεις του παρελθόντος και μάλιστα να μπορέσει να καταφέρει να επιβιώσει με βάση αυτό το κόστος όταν υπάρχουν επιχειρήσεις όπου το ρεύμα σήμερα είναι ακριβότερο από το ενίκιο. Και αυτό θα συνεχιστεί από ό,τι φαίνεται. Ναι, ναι. Άρα, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει για άλλη μια φορά η κυβέρνησή μας μαζί με τις κυβερνήσεις στον χώρο της Νοτιού Ευρώπης να πιέσουν την ευρωπαϊκή κοινότητα, να πιέσουν ώστε να υπάρξουν άλλες πολιτικές που είναι και απέτηση κυρίως και της Ιταλίας και της Ισπανίας, όπου σε αυτές τις χώρες όμως πρέπει να πω υπήρξαν και μέτρα τα οποία δεν είδαμε στη χώρα μας. Για παράδειγμα, σωστά, η μείωση που είχαμε πει επίσης στην εκπομπή του ΦΠΑ από το 13% στο 6% στα είδη πρώτης ανάγκης, σε κάποιες χώρες της Ευρώπης έγινε 2% και συζητάνε ακόμη και για 0. Η επιδότηση της... Αναχέτησε τις πληθωριστικές πιέσεις. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν είναι αυτό το σημείο που θέλουμε, αλλά είναι ένα σημαντικό εργαλείο στο να τα φέρει το νοικοκυριό να έχει. Γιατί ξέρετε, όταν η νοικοκυριά δεν μπορεί να πάρει τα αναγκαία από το σούπερ μάρκετ ή τη παίρνει μεγάλο μέρος από τον πιστό, δεν έχει χρήματα να διαθέσει στις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Η οικονομία είναι μια αλυσίδα. Άρα, εμείς προστατεύουμε το καλά της νοικοκυριάς, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και διαθέσιμο εισόδημα για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Ο ειδικός φόρος στα καύσιμα σε πολλές χώρες επίσης έχει συζητηθεί και στην αύξηση δεν δόθηκε. Εδώ πρέπει να σας πω, όταν φτιάχτηκε ο προϋπολογισμός της χώρας μας τον Νοέμβριο, είχε λάβει την τιμή του Νοεμβρίου των καυσίμων. Άρα ναι, ναι, μπορεί στην αύξηση που υπάρχει να μην βάλει τον ειδικό φόρο και άρα να συγκρατήσει και άλλο, ειδικά τα μεταφορικά. Γιατί ξέρετε, στα προκυπευτικά θα δούμε τεράστιες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα. Ναι. Και αυτό γιατί η αύξηση της τιμής των καυσίμων για όλα τα προκυπευτικά που έρχονται από την. Σας λέω μόνο από την περιφέρεια, στη χώρα μας δηλαδή, στην Αθήνα, θα οδηγήσει σε πολύ αυξημένες τιμές. Αυτό που σας ρωτώ, κύριε Χατζηδοδοσίου, επειδή είστε άνθρωπος της αγοράς, είναι ποια είναι τα εργαλεία με τα οποία απαντά σε μια πληθωριστική κρίση. Και αν αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιμα για την ώρα. Εντάξει, τα εργαλεία τα ξέρει και η κυβέρνηση. Νομίζω ότι αυτό που θέλω να πείτε, κύριε Παυλόπουλο, είναι το εξής. Ότι δεν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος και κινδυνεύουμε με ένα τέτοιο κλίμα. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Αλήθεια είναι. Δεν θα το πω εγώ αυτό. Όχι, σας το λέω εγώ. Ας το πείτε Υπουργείο Οικονομικών αυτό, όχι εγώ. Αλλά λέω το εξής. Επειδή εσείς οι άνθρωποι της αγοράς ξέρετε απολύτως πρακτικά να προσεγγίσετε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε τέτοια ζητήματα, δεν έχετε τα πολιτικά πρόσωπα που σας δεσμεύουν, είστε άνθρωποι της αγοράς. Γι' αυτό σας ρωτώ και το ρωτώ ειλικρινώς, με ποια εργαλεία μπορεί καλύτερα να αντιμετωπιστεί αυτή η πληθωριστική κρίση. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ ξαναλέω τα εργαλεία τα οποία νομίζω όλοι τα καταλαβαίνουν, τα είπε και ο συνομιλητής προηγουμένως, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Η απάντηση της κυβέρνησης, εγώ δεν λέω ότι δεν ευσταθεί, ότι αν προχωρήσει και δώσει πολύ περισσότερα χρήματα, πιθανά αύριο να έχουμε θέμα, ακόμη και προς τον μέτρο από την κοινότητα ή εδώ. Απλά απαντά όμως ότι αν δεν παρθεί κανένα μέτρο, τότε μπορεί να περιμένουμε πληθωρισμό στο 8 και 9%, να δούμε καταστάσεις όπου οι ανατιμήσεις θα ξεπεράσουν και το 30% και το 40%. Άρα η ζημιά λέω απλά ότι δεν υπάρχει στην οικονομία
δύο διαφορετικές προοπτικές. Αυτή είναι η λύση. Ή δίνεις μέτρα για να μειώσεις το κόστος ενέργειας, ή αν δεν δώσεις καμία λύση, τότε είναι δεδομένο ότι αυτά που σας λέω θα έρθουν, θα είμαστε εδώ και θα τα δούμε μαζί. Άρα δεν πρέπει να δούμε ΦΠΑ, μείωση στα τρόφιμα και τον φόρο στα καύσιμα. Αυτό μας έχουν στείλει και πολλοί τηλεθεατές. Αυτά τα δύο πρέπει να γίνουν. Όπως έχει γίνει και στη Γαλλία, για παράδειγμα. Μέτρα. Αυτά τα δύο, τα άμεσα μέτρα. Εγώ μπορώ να σας πω και μια θετική είδηση που την βλέπω από εδώ, είναι ότι παρά τη μείωση του τουρισμού που θα έχουμε από Ουκρανία και Ρωσία, είναι φανερό ότι πολύ μεγάλη, φέτος ο τουρισμός θα είναι ρεκόρ για τη χώρα μας όλων των εποχών, γιατί ακόμη και στους ομογενείς που συζητάω νιώθουν την ανάγκη να γυρίσουν στη χώρα μετά από δύο χρόνια, να μείνουν μεγαλύτερο διάστημα. Υπάρχουν και θετικές ειδήσεις, μόνο που το διάστημα από μπορεί τώρα μέχρι το Μάιο-Ιούνιο δεν είναι μικρό, είναι μεγάλο. Μπορεί να ισοσχεδιστεί από την άλλη πλευρά η ζημιά που θα έχουμε από την. Από την πλευρά της Ρωσίας, αν έχουμε όσοι, όσοι φοβόμαστε. Αυτό λέτε. Ναι, και σας λέω ότι από τις κουβέντες που είχαμε με τους ομογενείς και με τις οργανώσεις τους, αλλά και με τον Αρχιεπίσκοπο, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη ροή Αμερικάνων, Ελληνοαμερικάνων στη χώρα μας. Πράγμα που το λέμε σε όλη την Ευρώπη. Αλλά το θετικό στοιχείο της οικονομίας θα έρθει το καλοκαίρι. Θα έχουμε τουρισμό, ο οποίος νομίζω θα μας δώσει έσοδα. Όμως το διάστημα αυτό είναι μεγάλο. Οι 3-4 μήνες που έχουμε μπροστά μας και τα προβλήματα που σας είπα είναι δεδομένο, γιατί αυτά τα λέει η οικονομία, τα λέει απλή λογική, ότι θα έχουμε αν δεν υπάρξουν μέτρα. Εγώ εκτιμώ παρόλα αυτά ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μέτρα, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θέλει και η ίδια και να συμβεί αυτή η μεγάλη ζημιά στην οικονομία. Και κυρίως θυμίζω ότι τα νοικοκυριά, οι εργαζόμενοι, κάποια στιγμή θα αγανακτήσουν. Το έχω πει με ένα απλό παράδειγμα. Πάει στο σούπερ μάρκετ και βλέπει 30-40% αυξημένες τιμές, γυρνάει στο σπίτι, βλέπει διπλασιασμό στον λογαριασμό του ρεύματος. Αυτό δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί και κοινωνικά. Και νομίζω ότι θα προχωρήσει σε μέτρα, έστω και με καθυστέρηση. Πάντως και αυτοί που θα έρθουν, αν έρθουν τόσοι, θα πρέπει να έχουν για να ξοδεύσουν. Έτσι, δεν είναι μόνο η χώρα μας που αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Όλη η Ευρώπη το έχει. Οπότε ας δούμε. Ναι, βεβαίως. Το σημαντικό είναι να τελειώσει αυτός ο πόλεμος εδώ και να μην έχουμε άλλη φρίκη. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο σας.